Ειρήνη, θέλω να μου πεις Έλα. γιατί σε είχαμε αφήσει σε μία στιγμή, δηλαδή η τελευταία φορά που εμείς είχαμε συναντηθεί ήταν όταν εκείνος ήταν στο Νάσιο και χαροπάλευε στην Στην εντατική εντατική. σε πολύ βαριά κατάσταση και εσύ ήσουν με τη χειροπέδα που λέει ο λόγος, είχαν συλλάβει και σε είχαν πάει κατηγορούμενοι ότι τον πέταξες από τον μπαλκόνι. Πώς μετά από όλα αυτά, γιατί Ακριβώς. θυμάμαι ότι εσύ έλεγες συνέχεια ότι εγώ θέλω να πάω να τον δω μετά από όσα έγιναν. Εγώ είμαι καψούρα, το έχεις πει στην εκπομπή. Πώς μετά Το είχα πει. ξαναήρθατε μαζί, γιατί δεν μπορούσες να πας και στο νοσοκομείο, ήταν εκεί η οικογένειά του, εκεί ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα έτσι στην αρχή. Πώς μετά Σωστά. ξαναήρθατε κοντά. Ήρθαμε κοντά όταν ξεκίνησε να περπατάει, γιατί δεν μπορούσε να περπατήσει ένα διάστημα. Και όταν γύρισε από τη Σύρο. Άρα, Με πήρε τηλέφωνο. μισό λεπτό. Βγαίνει από το νοσοκομείο. Από το νοσοκομείο Τον πάνε βγήκε. στη Σύρο, τον πήγανε Σύρο. Τον πήγανε η οικογένειά του με αναπηρικό αμαξίδιο. Τον μετέφεραν, δεν περπατούσε ακόμα. Όχι, όχι, όχι. Άρα τον πήρε η οικογένειά του αφού τη γλίτωσε ο άνθρωπος και τον πήγανε στη Σύρο γιατί είναι ο τόπος καταγωγής του εκεί έχουν και το ξενοδοχείο τους και τον πήγανε εκεί να τον φροντίσουν. Και μόλις στάθηκε στα Ακριβώς. πόδια του. Μόλις στάθηκε στα πόδια του, πήρε το ειρηνάκι του. Να σε ρωτήσω όλο αυτό το χρονικό διάστημα που εκείνος ανάρωνε. Εσύ είχες Δεν ψάξει. μπορούσα να τον δω, γιατί Γιατί ακόμα μπορούσε. πιστεύανε ότι τον έσπρωξα. Πίστευε η οικογένειά του, ακόμη εκείνη το πρώτο χρονικό διάστημα, ότι εσύ τον είχες πρόξει. Εσύ είχες προσπαθήσει να Ναι. τον δεις. Ναι, απλώς ήταν κάθετη. Η οικογένειά του. Δεν Εντάξει, μπορούσα να πλησιάσω. να δικαιολογήσουμε τους ανθρώπους αυτούς αρχικά υπό την έννοια ότι Εννοείται. θεωρούσαν ότι εσείς υπεύθυνοι για τον πολύ βαρύ τραυματισμό του. Βέβαια. Δηλαδή, παραλίγο να φύγει από τη ζωή ο Εννοείται. άνθρωπος, έτσι. Και εγώ αν ήμουν μητέρα και είχε πάθει τα ίδια το παιδί μου, το ίδιο θα έκανα και πιο Ναι, πολλά. και χειρότερα. Τέλος Και πάντων, χειρότερα. δεν σε άφηναν να τον δεις στην αρχή. Προσπάθησες να του στείλεις Όχι. μηνύματα, να επικοινωνήσεις, να του πεις ότι θέλω να σε δω, να του πεις περαστικά. Ναι, απλώς είχε αλλάξει το τηλέφωνό του. Μάθαινα κάποια νέα του από εκείνους φίλους. Κρυφά βέβαια. Και μια μέρα χτυπάει το τηλέφωνό μου. Λέω, ναι, ποιος είναι, ο Νίκος. Ποιος Νίκος, είχε αλλάξει και η φωνή του. Ο Αυτό Νίκος το μου ποιος λέει. Νίκος δεν πρέπει να ήταν το καλύτερο που άκουσε όταν στάθηκε στα πόδια Είχε του. μετά την πτώση, ήταν κάπως αλλιώς η φωνή του. Μάλιστα, Τώρα ήτανε λίγο. γύρισε, ψιλοσυνήλθε. Ωραία, εντάξει. Άρα δεν σε παρεξήγησε το ποιος Νίκος. Όχι, όχι, Όχι. όχι. Σου λέει. Σου λέει Και λοιπόν. εντάξει, Ναι. όταν με πήρε τηλέφωνο, δεν μπορούσα εκείνη τη στιγμή το τι έγινε, γιατί, πώς. Ναι. Απλώς χάρηκα που με πήρε. Ήταν ακόμα στη Σύρο όταν σε πήρε. Όταν με πήρε είχε έρθει. Όχι, ναι, την πρώτη φορά ήταν στη Σύρο, σωστά, και είχε πάει για φυσιοθεραπεία. Είχε φύγει από το σπίτι, ήταν μόνος Και με του. έπαιρνε, ναι, κρυφά. Με έφερνε κρυφά. Σε έπαιρνε κρυφά από την οικογένειά του αρχικά, έτσι. Τι σχέση Ναι. εξάρτησης είναι αυτή που έχει το ένας από τον άλλον. Τι σχέση Λοιπόν, και Απίστευτο. σε έπαιρνε από τις φυσικοθεραπείες του. Σωστά. Τι, πώς ξαναήρθατε κοντά, βρε, τι σου είπε, δηλαδή, πόσο όλο Μόλις ήρθε στην Αθήνα, Ναι. του είπα και εγώ να βρεθούμε. Ναι. Μιλήσαμε, τα είπαμε, αλλά ήθελα να δω πώς θα νιώσω όταν τον δω από κοντά. Ναι. Και ήταν το ίδιο πράγμα ακριβώς. Υπήρχε ακόμα η καψούρα που σας είχα πει. Ναι. Αυτό ακόμα ήσουν Αυτό. ερωτευμένη. Ναι. Ακόμα ήμουν ερωτευμένη. Να σου πω κάτι, Ειρήνη μου. Επειδή εντάξει, γελάμε και όλο αυτό είναι πολύ έτσι
είναι όμορφο να βλέπεις ένα γάμο και είναι όμορφο να βλέπεις ανθρώπους που είναι ερωτευμένοι. Από την άλλη, επειδή δίνουμε και δημόσια μηνύματα και μας βλέπουν και γυναίκες και ανήλικα παιδιά κλπ. Να μην δώσουμε ποτέ ένα μήνυμα ότι αυτού του είδους η βία μεταξύ δύο ανθρώπων είναι, ναι, είναι μια υγιής, μπορεί να δομήσει μια υγιής σχέση και να μην δώσουμε και το μήνυμα ότι η κακοποίηση θα πρέπει να περνάει και ότι είναι κάτι φυσιολογικό. Μα όλα αυτό, αυτά, ναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, υπήρχαν όλα αυτά και θα το πω εγώ. Ναι. Υπήρχαν γιατί δεν ήμασταν νυφάλαιοι τότε. Mm-hmm. Και γι' αυτό δίνω μια συμβουλή μακριά από τα ναρκωτικά. Mm-hmm. Καταστρέφονται mm-hmm. ψυχές, καταστρέφονται τσέπες, καταστρέφονται οικογένειες. Όλα καταστρέφονται. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ο Νίκος είναι ένας άλλος άνθρωπος. Mm-hmm. Αυτή η σημερινή εξομολόγηση και ειλικρίνειά σου είναι πάρα πολύ σημαντική. Οι άνθρωποι, εάν δεν δουν το τι τους έχει συμβεί με ειλικρίνεια και αλήθεια, δηλαδή αν δεν σταθούν απέναντι στις πράξεις τους με γενναιότητα και ειλικρίνεια, δεν μπορούν να προχωρήσουν παραπέρα. Τέτοια όντως περιστατικά, τέτοιες ακρότητες, ή συμβαίνουν σε ανθρώπους οι οποίοι είναι κακοποιητικοί ή κακοποιημένοι όταν με τον τρόπο που μεγάλωσαν, έχουν μάθει στη βία και συνεχίζουν μια ζωή να είναι βίαιροι, ή συμβαίνουν σε καταστάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με εξαρτήσεις, με καταστάσεις που φέρνουν τους ανθρώπους εκτός εαυτού. Εσύ λοιπόν αυτή τη στιγμή στέλνεις το μήνυμα ότι πολύ μακριά όλοι από τις ουσίες, διότι μπορούν να σε κάνουν μακριά. Έναν άλλον άνθρωπο, δηλαδή να σε οδηγήσουν... Άλλος άνθρωπος, ακριβώς. Σε ακρότητες. Έχεις καθόλου σκεφτεί, γιατί είσαι πολύ νέα, πολύ όμορφη, σε βλέπω τόση ώρα, είσαι ίδια η Kim Kardashian απέναντί μου, σε χαζεύω. Ευχαριστώ. Έχεις καθόλου σκεφτεί ότι μία σχέση η οποία είχε αυτά τα θέματα στο παρελθόν, μπορεί κάποια στιγμή να τα ξανααντιμετωπίσει, είσαστε έτοιμοι να τα διαχειριστείτε αυτά τα θέματα, γιατί με τον έρωτα κάτι, και τον γάμο δεν λύνονται όλα τα προβλήματα σε μία σχέση. Θα σου εξηγήσω. Ναι. Μετά την πτώση που είχε ο Νίκος και μετά την ταλαιπωρία που είχε και πώς να το πω πιο λαϊκά, είδε το χάρο μπροστά του. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ήταν αυτό. Ναι. Δεν θα ξανακυλήσεις αυτό το πράγμα, έχει καθαρίσει. Ναι. Ξεκινάμε είναι μια καινούργια αρχή. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ουσίες στη ζωή μας, είμαστε μια χαρά, γιατί αγαπιόμαστε πάρα πολύ. Ναι. Στην οικογένειά του, πώς το ανακοίνωσε ότι θα είμαι ξανά μαζί με την Ειρήνη? Το είπε, εντάξει, ελπίζω κάποια στιγμή να καταλάβουν ότι είμαι νορμάλ άνθρωπος και ότι δεν είμαι γκάγκστερ και ότι είμαι πάρα πολύ καλό παιδί. Ήρθε η οικογένεια στο Γλέντι, ήταν κοντά σας ή ακόμη υπάρχει? Όχι, ναι. Όχι. Καταλαβαίνω ότι οι καταστάσεις αυτές έχουν αφήσει κάποιες πληγές. Ίσως, ξέρεις, οι οικογένειες θέλουν το χρόνο τους. Και εφόσον συνεχίσετε να είστε καλά και να δομείτε μια οικογένεια με ουσιαστική αγάπη και αλληλοστήριξη, σιγά σιγά θα έρθει και αυτό. Ίσως να μην είναι ακόμη έτοιμοι, γιατί και αυτοί είδανε τον άνθρωπό τους, τον είδανε σχεδόν να πηγαίνει στον άλλο κόσμο, έτσι. Εκεί μέσα σε όλο αυτό θεώρησαν και... Μήπως όμως να σκεφτούν ότι κάθε εμπόδιο είναι για καλό και αν δεν γινόταν όλο αυτό... Ναι. Θα ήταν χειρότερα η κατάσταση. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι χαρούμενος, λάμπει, ζει τη ζωή του φυσιολογικά. Ναι. Προσπαθούμε να κάνουμε και ένα παιδάκι. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Εννοείται. Τη σχέση σας επί της ουσίας την αναλύσατε, δηλαδή εκτός από τα προβλήματα των εξαρτήσεων ή ό,τι άλλο αντιμετωπίσατε. Καθίσατε κάτω να πείτε γιατί τελικά θέλουμε εμείς οι δύο να είμαστε μαζί. Γιατί έχουμε ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε το πάθος.
Γιατί αυτές οι σχέσεις τώρα με... Πολύ. Ναι. Όχι μόνο πάθος, πολύ πάθος. Υπάρχει αυτό το ερωτικό πάθος, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει. Ξέρεις, το να τον θέλεις τον άλλον. Είναι μία σημαντική παράμετρος για να πάει καλά ένας γάμος. Πρέπει να τον θέλεις και να τον θέλεις πολύ. Και να τον πάντα αυτό ήταν το όνειρό μου, να παντρευτώ έναν άνθρωπο που πραγματικά τον αγαπάω. Αυτό όμως είναι το μισό κομμάτι μιας σχέσης. Και το λέω μισό, το λέω απλόχερα. Γιατί για μένα είναι το μισό. Υπάρχει και ένα άλλο μισό που έχει να κάνει με το... είμαστε κοντά ένας τον άλλον και πορευόμεθα με μία λογική, με μία ηρεμία, ψυχραιμία, αλληλοστήριξη. Το άλλο κομμάτι, δηλαδή το τι πήγαινε στραβά στο άλλο κομμάτι. Το έχετε καθόλου κουβεντιάσει μεταξύ σας? Ναι, βέβαια. Δηλαδή, αν υπάρχει ζήλια, δεν ξέρω τι μπορεί να προκαλούσε αυτές τις εκρήξεις. Και εγώ τον ζήλευα και ακόμα βέβαια λίγο τον ζηλεύω. Ναι. Ο Νίκος είναι πιο ήρεμος τώρα. Ναι. Αλλά εντάξει, θα είμαι πιο ήσυχη. Τον ζηλεύεις, κάνεις σκηνές. Τον ζηλεύω, ναι. Είμαι άρρωστη μαζί του. Και εκείνος έχει γελάει. Είναι και κοντά σου. Είναι αλήθεια αυτό που σας λέω. Σε βλέπει τώρα που δίνει συνέντευξη, είναι κοντά σου? Όχι, έχει πάει για φαγητό. Είδε τις κάμερες και τρόμαξε. Ναι, εντάξει, δεν είναι... Δεν του αρέσουν τα φώτα της. Δεν είναι, όχι. Δεν το έχει με τις κάμερες. Mm. Ήσουν πιο σεξι νύφη που έχω δει, να ξέρεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν υπήρχε αυτό. Είναι αυτό το... Εσύ είσαι το στυλ απόλυτο θηλυκό. Αυτό είσαι. Αυτό είναι το στυλ σου. Και σε καμαρώσαμε. Χόρυψες και τα λιβανέζικά σου εκεί. Η δική σου οικογένεια ήταν στο γάμο? Ναι. Ε? Η δική σου οικογένεια... Ο μπαμπάς μου δεν ζει. Α, μάλιστα. Η μαμά? Και η μαμά μου λείπει. Λείπει. Άρα είχες κάποιους... Και τα κάναμε όλα πολύ γρήγορα. Μάλιστα. Λοιπόν, Ειρήνη μου, εγώ χαίρομαι πολύ για αυτό το νέο. Θα κάνουμε και δεύτερο γάμο, βέβαια. Τι γάμο θα κάνετε? Όταν... Θα κάνετε το θρησκευτικό. Όταν βαφτίσω το παιδάκι μου. Τι είναι, είσαι ήδη έγκυος? Δεν είμαι έγκυος, όταν μείνω. Άρα, όταν μείνεις έγκυος και κάνεις παιδί, θα κάνετε γαμοβάφτιση που λέμε, έχετε σκοπό να κάνετε. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Εγώ σου, εδώ εύχομαι, στον Άγιο Νικόλαο. Εγώ σου εύχομαι να είσαι πάντα τόσο πολύ χαρούμενη και ήρεμη. Και εύχομαι πολύ να μην... Και σε ευχαριστώ, θέλω να σου πω κάτι, που από την πρώτη στιγμή πίστεψε σε μένα, γιατί δέχτηκα μεγάλη επίθεση για τις εφημερίδες, γράφαν διάφορα άσχημους τίτλους. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Από την πρώτη στιγμή που πίστεψε σε μένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι τον κάθε άνθρωπο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό στη δύσκολη στιγμή του, να του μιλάμε, να συζητάμε, να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, διότι, τέλος πάντων, δεν θέλω να εκφραστώ. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες πάντως. Θέλω λοιπόν να σου ευχηθώ να ζήσεις με το καλό, να φέρεις και ένα παιδάκι στον κόσμο και επίσης να μην ξαναπασχολήσεις ποτέ τη δημοσιότητα για κάτι αρνητικό. Μόνο για καλά. Να έρθουμε από ποτέ εδώ και πέρα στο γάμο και στη βάφτιση για καλό, έτσι, για καλό σκοπό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Φιλιά πολλά, Ειρήνη μου. Να σε ευχαριστήσω. Φιλάκια.